Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel. Δείτε απόψε. Νέα παιδιά σβήνουν από οξία ξαφνικίδιδα και ο Υπουργός Υγείας βρήκε την ώρα να λαϊκίσει με τον κόβι του Αλέξη Τσίπρα. Ο βασίστας Χαζοδίκης Πλεύρης κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι εφόσον νοσούσε από COVID έπρεπε να είναι είτε σε καραντίνα είτε στη δεξίωση να φοράει μάσκα, αλλά από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από την κυβέρνηση να πάρει αυστηρότερα μέτρα. Μας εγκαλεί αντιπολίτευση ότι πρέπει να επαναφέρουμε πιο αυστηρά μέτρα. Και με λύπη μου είδα ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν τήρησε τα μέτρα που προβλέπει ο ΕΟΔΗ. Τι εννοείτε? Ο κύριος Τσίπρας ενημέρωσε για την όσησή του στις 20 Ιουλίου. Ναι. Είπε ότι εν μέσω των πυρκαγιών πληροφορήθηκα ότι έχω κορονοϊό. Ναι. Οι οδηγίες του ΕΟΔΗ είναι σαφείς ότι υπάρχουν 5 μέρες απομόνωση που δεν μετράει η πρώτη μέρα. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας βρισκόταν στην τέταρτη μέρα, 24 Ιουλίου. Αν δεχτούμε ότι νόσησε την προηγούμενη μέρα, ήταν στην πέμπτη μέρα, ναι, θα έπρεπε να ήταν 5 μέρες καραντίνα, γιατί δεν έχει κανένα απολύτως νόημα εάν έχεις θετικό ή αρνητικό τεστ. Mm-hmm. Οι οδηγίες είναι σαφείς. Mm-hmm. Βρέθηκε με μάσκα ΚΑΠΑΝΗ στις πυρκαγιές και το απόγευμα ήταν χωρίς μάσκα στο Προεδρικό Μέγαρο εν μέσω περίοδου που θα έπρεπε να ήταν σε καραντίνα ή αν είχε ολοκληρώσει την καραντίνα. Αλλά τι λέτε, θα έπρεπε να κυκλοφορεί με μάσκα. Η αντίδραση της Κουμουντούρου ήταν άμεση και έντονη. Ο εκπρόσωπος τύπου, Νάσος Ηλιόπουλος, κατηγόρησε τον Υπουργό ότι ούτε το πρωτόκολλο γνωρίζει, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας είχε βγει αρνητικό σε τεστ της προηγούμενης ημέρας και ζήτησε την παραίτησή του. Επιτρέψτε μου να πω δύο πολύ απλά πράγματα. Ναι, ναι. Πρώτον, ο κύριος Πλεύρης είναι ο Υπουργός Υγείας στη χώρα που είναι πρώτη σε θάνατους ανά εκατομμύριο κατοίκους στην Ευρώπη. Ο κύριος Πλεύρης είναι ο Υπουργός Υγείας στη χώρα που έχει 28,2% υπερβάλλουσα θνησιμότητα τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10,4%. Mm. Μόνο και μόνο με αυτά τα στοιχεία ο κύριος Πλεύρης θα έπρεπε αντί να λέει ψέματα σε πανελλαδική εκπομπή να κρύβεται να μην τον βλέπει το φως του ήλιου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει αρνητικό PCR από το Σάββατο. Όταν έχεις αρνητικό PCR προφανώς και μπορείς να βγεις έξω. Το γεγονός ότι ο κύριος, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κύριος Πλεύρης είναι τόσο άσχετος που δεν ξέρει ούτε καν τα πρωτόκολλα. Ναι, προφανώς ναι, θέλει να συμπεριφερθεί σαν ένα ακροδεξιό τρόλ και να λέει ψέματα, να πετάει λάσπη, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο μπροστά στο τεράστιο έγκλημα που έχει κάνει με τη διαχείριση της πανδημίας. Ελπίζω μέσα στις επόμενες λίγες ώρες να έχει ζητήσει συγγνώμη. Ο κύριος Πλεύρης που συμπεριφέρθηκε σήμερα το πρωί σαν ένα τελειωμένο ακροδεξιό τρόλ, καλό είναι πολύ γρήγορα να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί από τη θέση. Μια κυβέρνηση η οποία έστελνε εργαζόμενους στη δουλειά την πέμπτη μέρα, ενώ τα τεστ τους βγαίναν θετικά λέγοντας δεν πειράζει, θα πάτε να δουλέψετε. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίναν στα τρόλι, στα λεωφορεία και στο μετρό. Είμαστε η χώρα που ξαναλέω είμαστε πρώτοι σε θανάτους ανά εκατομμύρια και θεωρεί ο κύριος Πλεύρης ότι μπορεί να κάνει τέτοια προπαγάνδα απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποδεικνύει ότι όχι απλά είναι επικίνδυνος, αλλά επειδή μιλάμε και για την αποκατάσταση δημοκρατίας, ούτε από την αποκατάσταση δημοκρατίας έχει καταλάβει πολλά μέσα στο κεφάλι του. Και επειδή η γυναίκα του Κέσσερα δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά και να το δείχνει, αμέσως μετά ο Νάσος Ηλιόπουλος έστειλε στο κανάλι και το αρνητικό τεστ. Ο κ. Ηλιόπουλος το έκανε και τον ευχαριστούμε πολύ. Το μας έστειλε το αρνητικό από PCR του κυρίου Τσίπρα, βεβαίως, του κύριου Τσίπρα στην Ευρωκλινική 23/7 του 2022, 13:49. Ελήφθη το δείγμα, ρινοφαρυγγικό δείγμα και όπως βλέπετε γράφει ότι δεν ανιχνεύθηκε RNA του ιού SARS και το αποτέλεσμα βγήκε 23/7 την ίδια μέρα, 19:58 και κοινοποιήθηκε στον κύριο Τσίπρα. Μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ που ψυχανεμίζεται ότι παρακολουθείτε το τηλέφωνό του. Εμείς απλά να υπενθυμίσουμε ότι από τις πρώτες κινήσεις του Μητσοτάκη ήταν να θέσει την ΕΥΠ υπό τον έλεγχό του. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αποκάλυψη ποιοι κρύβονται πίσω από τέτοιες νοσηρές πρακτικές και για ποιους ενεργούν δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι δημοκρατικό μου καθήκον. Σε όλη μου την πορεία έμαθα να αγωνίζομαι στη διαφάνεια, στο φως, στο προσκήνιο. Γιατί η διαφάνεια είναι ένα απαιτούμενο στοιχείο της ομαλής λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος. Γι' αυτό, σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση, δεν πρόκειται να συμβαστώ με μισόλογα και με υπεκφυγές. Αυτά είναι ορισμένα από τα σημαντικότερα θέματα του σημερινού ενημερωτικού μαγαζίνου Scriptomanet. Και αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες τις εκπομπές, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε, συνομιλείτε στο κανάλι, ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα.
Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.